Μόνο ρε παιδιά, μπήκαμε, βάλαμε ένα τραγούδι πιο Eurovisionικό, δηλαδή, από, αυτά, από, αυτή, από αυτή τη θλίψη που ακούσαμε, ας πούμε. Ναι. Τι παίζει τώρα, τι παίζει τώρα, Στέφανε? Ψηφίζουμε στο μεταξύ, έτσι. Ναι, ναι, μην ξεχάσουμε. Λοιπόν, κοίτα, σου πω, πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή κουβέντα για την Eurovision αυτή τη στιγμή. Ναι. Λοιπόν, τι λέει για κάποιος, η ιδέα μου ή το political correctness που μαστίζει όλο τον κόσμο έχει αποστήρωση και του Eurovision? Αυτό συζητούσαμε έξω στο διάλειμμα ακριβώς. Ότι πια με το correctness, με όλες τις κουβέντες για σεξισμό και οτιδήποτε άλλο, καταρχάς έχουμε φτάσει στο σημείο προφανώς σε κάθε χώρα στην οποία μπορεί να πηγαίνει στα προκριματικά, ας πούμε, ένα ωραίο κορίτσι να λέμε: παιδιά, μη στείλουμε το ωραίο κορίτσι εδώ που έχει ωραίο μπούστο και ωραία πόδια, γιατί θα μας κατηγορήσουν για σεξιστές. Θα πούνε ότι στέλνετε, ας πούμε, το ωραίο κορίτσι. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πια, νομίζω, διότι. Αν, ας πούμε, πηγαίνα κομματάρες με κορίτσια και αγόρια που μπορεί να ήταν ωραία, θα λέγαμε ναι, αλλά έχω κομματάρες. Εδώ αυτή τη στιγμή είναι και τα κομμάτια κακά και οι παρουσίες κακές. Δηλαδή, δεν είναι ότι λες μη στείλω όμορφα κορίτσια και αγόρια, θα στείλω κομματάρες. Δεν με ενδιαφέρει η εμφάνιση. Εκεί το συζητάμε. Λέμε ναι, ρε παιδί μου, okay, δεν... παρότι η Eurovision είναι και τραγούδι και εμφάνιση και σκηνική παρουσία, είναι όλα μαζί. Να. Αυτό γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή κοιτούσαν να έχει ένα συνδυασμό, να έχει μια τσαχπινιά η σκηνική παρουσία και η εμφάνιση πάνω στη σκηνή και να είναι ένα κομμάτι το οποίο να είναι, ρε παιδί μου, όπως κάθε ένας ορίζει τη Eurovision. Άλλος ανεβαστικό, άλλος folklore, άλλος πιο αργό, άλλος... αλλά να έχει κάτι, κάποια στοιχεία Eurovision. Δηλαδή άμα κάνεις μουσακά, πρέπει να βάλεις μελιτζάνα, πρέπει να βάλεις μπεσαμέλ, πρέπει να βάλεις κιμά. Να. Θέλω να πω ότι. Συγκεκριμένα στατικά έχει. Η Eurovision είναι μουσακάς. Δεν πάει να κάνεις μουσακά. Όλοι προσπαθούν να κάνουν αποδομημένο μουσακά. Όλοι προσπαθούν να κάνουν vegan μουσακά. Προσπαθούν να κάνουν εναλλακτικό μουσακά. Δεν είναι μουσακάς αυτό το πράγμα. Είναι κάτι άλλο. Μην το λέμε μουσακά, μην το λέμε Eurovision. Να το λέμε, ρε παιδί μου, το μυρολόι της Μαριορής. Να το λέμε κλαίει η μάνα μου στο μνήμα. Να το λέμε έπρεπε να στείλω κι εγώ κάτι. Να το λέμε τσα ήρθα κι εγώ. Ας το πούμε κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να λέμε Eurovision. Ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε να πούμε. Δεν ξέρω, δεν έχω ακόμα συμπληρώσει 10. Δηλαδή, ναι. Έχω βάλει 9, αλλά με τρομερό ζόρι. Λοιπόν, με τρομερό ζόρι. Να πούμε Αλβανία θα περάσει. Λοιπόν, Αλβανία, ναι, θα ωραία. Περάσει. Να πούμε Λιθουανία θα περάσει. Ναι. Ωραία. Να πούμε Ουκρανία θα περάσει. Ναι. Ναι. Να πούμε Βουλγαρία θα περάσει. Ναι. Ωραία. Να πούμε Ολλανδία θα περάσει. Ναι. Ναι. Να πούμε Μολδαβία θα περάσει. Ναι. Ωραία. Πορτογαλία. Άστια μετά. Εγώ την έχω. Οκ, okay, άστια μετά θα ωραία. Δούμε τι μας περισσεύει. Λοιπόν, Κροατία. Κροατία, ναι. Ελλάδα. Ναι. Και Αρμενία. Αυτά λέω εγώ. Συν την. Ποια είπα πριν, την Πορτογαλία. Που μου πέσατε να τη δούμε. Πορτογαλία, είπες εσύ. Ναι. Αυτά τα 10 έχω πει εγώ. Με βαριά καρδιά το λέω, παιδιά. Με βαριά καρδιά. Δηλαδή... Εγώ στη. Για την Πορτογαλία σου και την Αρμενία σου, γιατί πρέπει να βγάλουμε μια κοινή δεκάδα. Όχι απαραίτητα. Μπορούμε να βγάλουμε διαφορετική και να δούμε ποιο θα πέσει και μέσα. Αν θες να διαφοροποιηθείς, δηλαδή, ευχαρίστως. Για την Πορτογαλία σου και την Αρμενία σου, έχω την Αυστρία μέσα. Πιστεύω θα περάσει η Αυστρία. Για να βάλω εδώ, κύριος Γιάννης, Αυστρία. Και ναι. Για δέκατο. Μάλλον στους Νορβηγούς. Φοβάμαι ότι θα περάσουν οι Νορβηγοί. Λέω Νορβηγούς. Μην πηγαίνεις με το ποιοι πιστεύεις θα περάσουν, με το τι σου άρεσε καλύτερα. Δεν πάμε στην ελληνική. Δεν μου άρεσε τίποτα. Ότι θα περάσει. Τίποτα. Δεν έχω τίποτα άλλο που να μου άρεσε. Ωραία. Άρα ο κύριος Γιάννης λέει την Νορβηγία και την Αυστρία. Τίποτα άλλο, ρε. Και ο κύριος Κώστας λέει την Πορτογαλία και την Αρμενία. Αυτές είναι οι διαφορές μας. Και στα άλλα 8 είμαστε. Ναι. Όποια να ακούσουμε. Τι ακούγεται τώρα. Είναι κάποιο τραγούδι δικό του τώρα. Δικό του. Okay. Λοιπόν, άρα έχουμε 8 κοινά λοιπόν, ναι. Και διαφοροποιούμαστε σε 2. Ο κύριος Κώστας λέει Πορτογαλία, Αρμενία, ναι. Τα 2 τελευταία. Και εγώ λέω Αυστρία, Νορβηγία. Συμφωνώ με τον Επτασαμπά που λέει μήπως ήταν καλή η περσινή Eurovision. Νομίζω όλα τα τραγούδια της περσινής δεκάδας θα κέρδιζαν τα φέτος. Αλλά έχουμε δει μόνο τον ένα μητελικό. Δεν έχουμε ακούσει τα τραγούδια του Big Five. Μην είμαστε άδικοι δηλαδή τώρα. Και δεν έχουμε δει και δεύτερο ημιτελικό. Δηλαδή μπορεί να έχει εκεί πέρα. Ξέρεις. Έχει 2-3 καλά κομμάτια εδώ. Μπορεί να έχει άλλα 4-5 καλά στον ημιτελικό. Συν του Big Five. Ας έχουμε μια ελπίδα ότι μπορεί να. Στην τελική σούμα να βγουν 9-10 κομμάτια ωραία. Mm-hmm. Δεν ξέρεις.
Να θυμάστε, Τσαού, ότι κάποτε ο ψηλός σας ρούμποσε με τον καράφλα του Σαν Μαρίνο. Ναι, δεν το θυμάμαι. Προφανώς είχα πει θα περάσει, είχες πει όχι. Ναι. Ναι. Με παρουσιαστή τη φυστική απομίμηση του Άνταμ Σάντλερ δεν περίμενα και κάτι καλύτερο. Ναι. Βλέπω εδώ. Η Νορβηγία λέει στα στοιχήματα του ημιτελικού είναι τέταρτη. Άρα ο κύριος Γιάννης, αν επιβεβαιωθεί αυτό, ναι, θα δικαιωθεί. Τι είναι τα στοιχήματα του ημιτελικού? Τα, ναι, στοιχήματα γιατί θα περάσουν σήμερα. Ναι, εντάξει. Okay. Αυτό. Okay, εντάξει. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Λίγη... Όχι, παιδε, θα περάσουμε εμείς, που λέει κάποιος, μας βλέπουμε να πηγαίνουμε σπίτι νωρίς. Θα περάσουμε. Αν είναι και η Πέμπτη, έτσι να συμφωνήσουμε όλοι το Σάββατο για ψυχοσάββατο. Ναι, εντάξει. Άδικο έχει τώρα. Άδικο έχει. Αν είναι και η Πέμπτη, έτσι βλέπω το Σάββατο να πηγαίνω να δω Doctor Strange στο σινεμά. Να σου πω την αλήθεια, πώς πάει το πράγμα. Εντάξει, ρε. Εντάξει, στενοχώρια τώρα. Αυτό είναι... Την αυτό... αγαπάμε την Eurovision, τη στηρίζουμε κάθε χρόνο, αλλά ναι, να κάνει κάτι. Δηλαδή, μη ρωτά τι μπορεί να κάνει για την Eurovision, αλλά τι μπορεί να κάνει η Eurovision για σένα. Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή δεν έχει κάνει η Eurovision για μας κάτι. Όχι. Όχι, παιδιά, δεν είναι ότι να δικαιολογείται όλο αυτό το κακό φέτος επειδή η λογική λέει θα το πάρει η Ουκρανία περίπατο, δεν ασχολήθηκαν πολύ οι υπόλοιπες χώρες. Όχι, καταρχάς ο πόλεμος ξεκίνησε πριν από 2 μήνες και κάτι. 3 σχεδόν. Ναι. Να. Τα κομμάτια για το Eurovision έχουν βγει στις χώρες πολλούς μήνες πριν. Να. Δεν έγινε τώρα. Δηλαδή, οι χώρες, μην κοιτάτε πότε ανακοινώθηκαν. Κατέληξαν νωρίτερα. Λοιπόν, για την κυρία Μπενάση που τραγουδάει τώρα, λέει κάποιος θέλει να επισημάνω ότι το 2020 η Ferrari έκανε παρουσίαση μονοθεσίου με την. Α, με τον Μπενάση, λέει, και ήταν το χειρότερο των τελευταίων 40 ετών. Λέει ο Νταβίτο Πλίνα. Μάλιστα. Μάλιστα. Ο Μπένι ο Μπενάση. Οκ. Μάλιστα. Τέλος πάντων, ακόμα προφανώς δεν έχει κλείσει όχι, η ψηφοφορία. Όχι, θα μας βγάλουν την ψυχούλα εκεί, μέσα στις 12 η ώρα θα μας βγάλουν την ψυχούλα. Να. Δηλαδή θα μας αργήσουν εμάς εδώ πέρα. Θα φάνε πολύτιμο χρόνο από Δεσίλα και τον Αντίπα. Γιατί, για αυτά που ακούσαμε τώρα το κατάλαβες. Δηλαδή να είναι μια βραδιά που να πεις να κάτσω ρε παιδί μου. Να κάτσω με χαρά. Αλλά δεν. Όχι, θα μας βγει ψυχή. Μα και σκεπτόμενος πες ρε παιδί μου ότι περνάνε τα τραγούδια. Δηλαδή αυτά που έχουμε πει εμείς τα 8 κοινά περνάνε. Για ποιο τραγούδι λες, άρε παιδί μου, ωραία, ευτυχώς που πέρασε. Θέλω πολύ να το ξανακούσω το Σάββατο. Ναι. Τι ωραίο που ήταν να το ξανακούσουμε. Ούτε ένα. Ψέματα δεν μπορώ να πω εγώ ότι θέλω οπωσδήποτε να ξανακούσω κάτι το Σάββατο. Okay, λίγο Ουκρανία ίσως, okay, λίγο Μολδαβία ίσως για το folklore, αλλά τραγούδι ωραίο. Τίποτα αρέσει. Ναι. Τίποτα. Τι κακό είναι αυτό. Ο Κλάσιμο Μπροζίνη λέει: οι Νορβηγοί ντύθηκαν τσοπανόσκυλα με ύκτερο. Μπενάση είχαν δεξί μπακ στη Χαμκάμ. Έφυγε ελεύθερο στη μέση τη σεζόν. Για την Ελλάδα σα βλέπω πολύ απεσιόδοξο. Ναι, γιατί ρε παιδιά έτσι. Γενικώ. Γιατί, μια χαρά ήταν. Ωραίο ήταν. Ότι δεν θα περάσει. Ότι αυτό, ότι δεν αξίζουμε. Διάφορα τέτοια πραγματάκια. Ο Ντεσαγίσεβιτς λέει: η τέχνη σοβαρή και ασόβαρη από το 2014 που οι Αμερικανοί αποφάσισαν ότι ο πουριτανισμός τους είναι πρόοδος υποφέρει σε τραγικό βαθμό. Έχω νοσταλγίες κονσίτα, βλέπω. Ναι. Eurovision είναι ένα φεστιβάλ που ακούμε τραγούδια που δεν πρόκειται να ξανακούσουμε ποτέ και για κανένα λόγο. Όχι πάντα, δεν ισχύει αυτό. Παιδιά, πέρυσι είχε ωραία κομμάτια η Eurovision. Και το Ιταλία που κέρδισε και η Γαλλία που θυμάμαι είχε ωραία τραγούδια πέρυσι. Είχε πολύ ωραιότερα τραγούδια. Νομίζω εγώ. Ναι. Δεν ξέρω εσύ. Eurovision χωρίς Μπόκοτα είναι σαν Πασό χωρίς Υπουργεία. Άνοστο πράγμα. Εντάξει, ναι και αυτό. Δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο. Πότε τελειώνει, πόση ώρα το μεταξύ έχει για να. Πια δεν ξέρω τώρα να σα πω. Λέγαμε να ψηφίσουμε έξω. Τώρα δεν ξέρω τι σημαίνει τώρα αυτό πια. Ναι. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Παιδιά, πραγματικά είναι τόσο χάλια η βραδιά που και να φύγετε και να αφήσετε τον Αντίπα να κάνει τις ανακοινώσεις. Σε εσάς δεν κρατάμε κακία. Λέω Ζουλιέτ Μπινές. Η Λιθουανία έχει ωραίο λίκνισμα. Ναι, δηλαδή τώρα που το σκέφτομαι και τα ανακαλώ, λέει, η Λιθουανία μου φαίνεται σχεδόν καλή πια. Ναι. Καλή είναι. Πώς το λένε, η μικρή Αμελή με την Κάουκα. Ναι. Δεν ξέρω εσύ. Δεν ξέρω, Κώστα, νιώθω κενός. Κάποιος λέει: είχα ακούσει μόνο το δικό μας και δεν καταλάβαινα γιατί μας δίνουν πεντάδα στο τελικό. Ακούγοντας τα υπόλοιπα το καταλαβαίνω. Ποιος μας δίνει πεντάδα στο τελικό? Τα στοιχήματα, ρε παιδί μου. Ποια στοιχήματα, 100.000 στοιχήματα. Ποια στοιχήματα. Εντάξει.
Μεταξύ, αν έχουν κρατήσει ανοιχτές γραμμές περισσότερη ώρα. Όχι, όχι. Φέτος, όχι, το ίδιο είναι, λες. Ναι. Το ίδιο είναι πάντα. Το ίδιο, το ίδιο. Γιατί θυμάμαι ότι νομίζω ότι με εξαίρεση μια χρονιά τις έχουμε προλάβει όλες. Μια χρονιά που καβαλήσαμε τις 12. Ναι. Τις έχουμε προλάβει εκεί οριακά. Δηλαδή είχαμε ανακοινώσεις δεκάδας. Ναι. Δεν ξέρω. Πριν κάποιο τη Ελλάδα είναι από αυτά τα τραγούδια που περνάνε στο τελικό και βγαίνουν 15. Εντάξει, ναι, οκ. Μόνο η Μολδαβία κράτησε τη σημαία του Kids όρθια. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Είναι η αλήθεια. Για πού θυμάστε το περσινό τη Ελβετία, πού τα θυμάστε αυτά, ναι, ναι. Δεν ξέρω. Καλά τα λέτε και γκρινιάζετε σήμερα, δίκιο έχετε. Αλλά έχετε να ρωτηθεί τι θα γίνει όταν αρχίσουμε να ακούμε τραπ κήθε μέσα. Όχι, δεν θα γίνει αυτό. Τραπ στη Eurovision. Δεν θα γίνει αυτό. Όχι, ρε. Επόμενη αποστολή Ελλάδας, Νίκος Μίχας, μετά Διοτάλογο και μέσα Μαΐου βγαίνουμε στους δρόμους νικητές. Παιδιά, δυστυχώς κομμάτι που έχει παίξει δεν μπορεί να ξαναπάει. Θα πρέπει να ο σπουδαίος καλλιτέχνης να βρει κάτι άλλο αντίστοιχο. Δυστυχώς. Ναι. Αλήθεια είναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Έχω φάει μια απογοήτευση τώρα που. Ναι. Δεν ξέρω, δηλαδή, κρίμα. Κρίμα πραγματικά. Μπράβο, ορίστε. Μόνο αλήθειες να ακούγονται. Ψηλέ, επειδή δουλεύει στην ΕΡΤ, κάνει τζις να πεις ότι το ελληνικό τραγούδι είναι τραγικό. Μη χαλάς τους εργοδότες σου. Έτσι. Αυτό είναι το βρήκε επιτέλους. Το βρήκατε, παιδιά. Ξεκλείδωσε το γρίφο, φίλε. Το βρήκατε. Έλυσε τον κύβο του Ρούμπικ σε 3 δεύτερα. Μας έφτασαν στο σημείο να περιμένουμε την Ισπανία με την απομίμηση Φουρέρα για να δούμε κάτι. Βλέπω. Ναι. Δεν είναι, δεν είναι. Είναι παιδιά, μην το ψάχνετε. Όλη η Ευρώπη έχει ψυχολογία ΑΕΚ. Εγώ από πέρυσι θυμάμαι το Αζερμπαϊτζάν. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Κύριε Γιάννη, μήπως νιώθεις κενός επειδή έχω κάνα χιλιάρικο στην Ισλανδία. Λέει ο Έργαντα Ανακαμελτό. Τα τραγούδια στην ταινία του Will Ferrell με τίτλο Eurovision ήταν μακράν καλύτερα. Ναι. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Δεν μπορώ να διαφωνήσω σε καμία περίπτωση. Νοσταλγώ τον Πορτογάλο νικητή. Ναι. Εντάξει, η Λίβερπουλ προηγείται με 2-1. Άσχετο, αλλά επειδή δεν είναι τώρα για να ασχοληθούμε μετά. Τέλος πάντων, ναι. Ναι. Κύριο Κουσαγγελόπουλο στην παρουσίαση βλέπω. Εντάξει, για τους παρουσιαστές, ναι. Έχουν υποθεί αρκετά, είναι η αλήθεια. Θα σου πω, παιδιά. Α, τελειώνει. Έλα, 8, 7, 6, 5, 4. Άντε, τελειώνεται. Ναι. Τελειώνεται, παιδιά, να ακούσουμε τη δεκάδα. Εντάξει, έχουμε ξενερώσει αρκετά σήμερα. Μπορείτε να μας ξενερώσετε λίγο ακόμα, πιστεύω. Ναι. Ακούω τη φωνούλα του κυρίου Γιάννη σχεδόν να σπάει και φαρμακώνομαι. Καλή δύναμη, κύριε Γιάννη. Χάλια. Ένα ζεστό πιάτο φαγόπυρο σας περιμένει ως άλλος πατσάς μετά από πιώμα. Εντάξει, είναι άνθρωποι τουλάχιστον. Είναι άνθρωποι τουλάχιστον. Ναι. Αυτοί που μας ακούνε είναι άνθρωποι. Στέφανε, ακούς έτσι, μόλις αρχίσουν να δίνει. Μάχ Πάμπας με το τραγούδι για τη θιά του έκανε περίπατο. Βλέπω. Ουκρανία, Ελλάδα, Ολλανδία, Κροατία, Μολδαβία, Βουλγαρία, West Ham, Freiburg και Nant. Τι εννοείται κάποιος δεν είναι στη Eurovision, μόνο έτσι βγαίνει η δεκάδα. Λέω επτά σαν πάση αντρόκμπα, μάλιστα. Άρα μετά από 17 χώρες τα μόνα μπούτια που είδαμε είναι της Αλβανίας. Και της, ποια ήταν αυτό που λέγαμε, η ομορφούλα, η μελαχρινή... Η Λιθουανή. Η Λιθουανή ήταν, όχι η Λιθουανή. Η Κροάτισσα, ναι. Τα είδαμε και τα δύο όμως, νομίζω ότι είδαμε το ένα μόνο. Εντάξει τώρα, εντάξει. Όχι, δεν είναι εντάξει. Νομίζω και τα δύο είδαμε, φευγαλέα μένα, αλλά είδαμε και τα δύο. Ναι. Λοιπόν, τώρα έχει διαφημίσει, άρα σημαίνει ότι γυρίζουμε και έχουμε τις ομάδες. Τις ομάδες, αν ωραία. Τις χώρες που περνάνε τελικό. Τι πιθανότητες έχω να ρίξω νέτο φιλό μου σοφάζοντας τον ακούσει, βάζοντας τον ακούσει σημερινή εκπομπή. Είναι ψιλοέτοιμο, μη χαλάσει και το build-up. Είναι πιθανό να χαλάσει το build-up σήμερα. Δηλαδή, μήπως ξέρω εγώ. Να πάρεις κάποιο, αφού είναι φιλόμουσο, κάποιο αφιερώμα του κυρίου Γιάννη κάποιες Παρασκευής. Να βρεις πιο μουσικό ύφος της αρέσει, τρύπες, σέβεντις, ροκ. Να βρεις κάτι που να της αρέσει και να της βάλεις εκείνο. Με εκείνο νομίζω θα κάνεις δουλίτσα. Γιάννη Πουλόπουλε, κάνε ντου και σταμάτα αυτό το έσχος. Άρα και να το πάρει η Ελλάδα με την του Τέμφιορτ
και ο ψηλός να παρουσιάζει και να κάνει σκετσάκια με σκέρτσο και θαλασσί κοστούμι. Λέω Χακίμ Κοντολάζων του Σάβα. Δέχομαι από τώρα. Δεν το συζητάμε. Ωραίο αυτό. Ο παρουσιαστής είναι σαν το μεγάλο αδερφό του Γιώργου Λέτζα. Λέω Ντίντα Κούγκο, όπως είχε η καρδιά μου Αλμέιδα. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Βέβαια τελειώνεται. Δηλαδή σχεδόν μαρτύριο έχει καταντήσει. Συγγνώμη δηλαδή. Συγγνώμη που το λέω. Ναι. Συγγνώμη που το λέω. Να μαζευτούμε με τους Κροάτες και τους Δανούς και να κάνουμε κλειστή Super League. Mm-hmm. Η Αλβανή Νίκη Μινάς θα κάνει περίπατο, βλέπω. Εν τω μεταξύ, ο Ιταλός δίδυμος ξάδερφος του Μπεν Στίλερ φοράει κοστούμι σε χρώμα Harpic Block. Πολύ δυνατό. Μάλιστα. Πολύ δυνατό. Αλήθεια. Στέφανε, πάρτωσε και τους φίλους στην Ιταλία ένα τηλέφωνο και πες, συντομεύουνε. Πάρε ένα τηλέφωνο και πες, έλα, παλουότολο εδώ πέρα, τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Και 52 πήγε, τι θα γίνει. Ναι. Ας μην καθυστερούμε άλλο, παιδιά. Ναι. Δηλαδή στις άλλες χώρες δεν έχουν δελτίωση 12 να πούνε. Ναι, έλατε. Ακόμα και είναι διαφορά, αλλά στις 11, στις 10, ό,τι ώρα είναι εκεί πέρα, δεν έχουνε. Αμάν δηλαδή. Έκλεισα την τηλεόραση και έβαλα στην κοπέλα μου Σέζαρ, μπας και μορφωθεί. Εντάξει, καλά έκανες. Αναστασία Γιούσεφ με αστεράκι μου θα πήγαινε περίπατο στο φετινό ημιτελικό. Ναι, βεβαίως. Οκ, στιγ, καπνογόνα. Τι χάλι ρε, τι είδαμε. Πώ βγήκε κάποιο τώρα, δεν το θυμάμαι να το πω. Λέει από το 16 που επιστρέψετε, τα τραγούδια κάθε χρόνο είναι χειρότερα. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι χάλια όμως, παιδιά. Ναι, χρειάζεται το σε εμά. Ναι. Έκανα ρήμα η Νορβηγή με τον Γκράνμα και τον Μπανάνα, ούτω εφερλή τέτοιο πράγμα. Ναι, οκ. Okay. Και φανταστείτε αυτά τα τραγούδια αποκλείσανε κάποια άλλα στη χώρα του για να πάνε Eurovision. Α, ναι, βέβαια. Βέβαια. Έτσι πρέπει να ένιωθε και αυτό που καθόταν πάγκο για να παίζει ο Ατζαγκούν, λέει ο Τζον Τρακτέρι. Ναι. Βρήκαμε μεγαλύτερο μαρτύριο από ταινία του Λάνθιμου. Εντροπή τώρα αυτό που λες, γιατί κάποιοι ακροατές θα παρεξηγηθούν με αυτά όλα. Ναι. Ανταλλάσσω το σημερινό ημιτελικό με την ανομαχία Nathan Burns Κώστα Μπαρμπαρούση στην πρώτη Αυστραλίας. Επτά Σαμπά. Αυτός ο ημιτελικός Eurovision έχει κρατήσει περισσότερο και από τον τελικό κυπέλλου ΑΕΚ Ολυμπιακός. Πολύ καλά. Ναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Έχω έτσι μια. Ένα πλάκωμα στην καρδιά, στην ψυχή. Ναι, εγώ. Ναι, δεν είναι, ναι. Δεν είναι. Ναι, σε ένα αντίστοιχο fight club της Ισλανδίας ενδεχομένως σχολιάζουν η ελληνική συμμετοχή. Τόσες πεταμένες καρέκλες στο πάτωμα όπως το τραγούδι μας έχω να δω από την Ιταλίδα από την Κυψέλη που η Κοντού δέρνει το σάκι των Λολουλέ. Μάλιστα. Πολύ καλά. Το Τζουβέλα να στέλνει να τραγουδάει Παϊτέρι, θα το είχαμε σηκώσει ήδη, λέει ο Ζιγκολό Καντέ. Το τραγούδι μας είναι το λεγόμενο κοντό σουτ στο μπάσκετ. Okay. Ναι. Έχουν οριμάσει οι συνθήκες για να πάει Eurovision κάποια σύνθεση του κυρίου Σαλάπα με performer Ιωάννη Τσαώση με τη ρόμπα του. Λογικά στο Δεσίλα θα βγει ο Αναστάσης και θα αναλύσει την εμφάνιση των Πορτογαλίδων κερατωμένων. Μάλιστα. Τόσο κλάμα στην Ιταλία έχει να πέσει από τον τελευταίο θάνατο του Πάπα. Όχι παιδί, και από τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ. Λέω εγώ, πιο φρέσκα κουλούρια. Αν είχε λίγο χιούμορ αντί για Die Together θα έλεγε να προσέχει τον Παντέλο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μόνο με πίτσι μπορούμε να ξαναζήσουμε στιγμές 2004. Change my mind, λέει ο Ζούμα Ζούμα, θα κάνω απόψε θα το δεις. Ναι. Αν το πάρει αμάτα του χρόνου να κάνουμε Eurovision με γραφικά Ευαγγελάτου. Ναι. 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 Βεβαίως. Τα απέκλεισαν όντως τα ντόπια τραγούδια ή έγινε πασοκική απευθείας ανάθεση σε ατάλλαντα ξαδέρφια βίσματα των προχόντων, αν ως και το Καφού Φάιντερς. Δεν ξέρουμε. Ο Νίκος Ογκάνος φέτος θα έκανε πλάκα, λέει ο Δαλματίας Αλμέιδα. Ναι. Ναι, ναι, τι λέμε παιδιά. Χίλιες φορές θα στέλναμε τον κύριο Κορομάκο να τραγουδάει ένα μουσχουρι.
μεγάλο. Το όλο στήσιμο της Ελλάδας είναι σαν την κοπάνηση από το χάμο με τον νηφικό, γιατί δεν ήταν καλά τα τσάκρα της. Ότι αλκαθέδι αλτζάχερ. Το σκηνικό ήταν εμπνευσμένο από γνωστή πεζογέφυρα της Θεσσαλίας. Μάλιστα. Πω ρε παιδί μου, πω τι κακό είναι αυτό. Και δεν θα προλάβουμε έτσι όπως πάμε, έτσι. Εντάξει, πήγε και 56, δεν πρόκειται να προλάβουμε. Περίμενα Λαμάνο Ντεντίος από τον ίδιο τον Μαραντόνα και πήρα Λαμάνο Ντεντίος σε αγρινιώτικα αγγλικά από Μπόβολο και Τσαούσι. Έτσι είναι η φετινή Eurovision, λέει ο Ακπόμ Καραχισάρ. Έτσι. Άδικο έχεις. Και εγώ αφελής που νόμιζα ότι δεν θα έβλεπα φέτος κάτι χειρότερο από τον Ονικούρου. Βλέπω το σκηνικό με τις καρέκλες στην Ελλάδα, νόμιζα ότι θα ακούσω την κοπέλα να λέει μπορείτε να πληρώσετε γιατί κλείνω ταμείο. Λέω λαμπρός χούφτος. Πω πω νέρεση. Ας θυμηθούμε εδώ, λέει κάποιος, ότι το 2003 είχαμε τρεις ομάδες στο Champions League και την πολυτέλεια να αφήνουμε εκτός Eurovision τη Σαμπρίνα. Και μετά ψηφίσατε Καραμανλή. Ναι. Να τα λέμε κι αυτά. Να τα λέμε κι αυτά, όλα να τα λέμε. Να το συζητάμε. Η φετινή Eurovision είναι σαν vegan Πάσχα, λέει ο Αντρέ. Ο Στράντλ λέει με τις Ισλανδές, έχω συναντηθεί στο σαλόνι μετά από μανιτάρια και δεν εννοώ τα πορτομπέλο. Του χρόνου πιστεύω ότι θα είναι πρέπον να στείλουμε τον νικητή από το πάρτι της Ένωσης Survivor, λέει ο Δημήτρης από Νέα Σμύρνη. Αν το σηκώσει η Αμάντα πρέπει να παρουσιάσει το χρόνο Μακπάπας. Επιβάλλεται, θα μαζεύουμε, θα κάνουμε καμπάνια, μαζεύουμε υπογραφές. Πλάκα, ναι, κάνετε. Ναι, αρέσει. Λοιπόν, γυρίζουμε και θέλω να ελπίζω ότι πια. Να χακάρει ο Πούτιν την Eurovision το Σάββατο και μόλις βγει η δική μας να δείχνει μαντό, μόνο μπούστο, λέει ο Νέτσο και η Καραγκουνή. Ωραίο. Μόν, έλα The Sound of Beauty, έλα τελειώνεται. Τελειώνεται τώρα. Ναι. Όχι, και άλλο folklore έχουμε. Τι έχουμε πάλι εδώ πέρα. Εσύ Στέφανε που ακούς τι λένε. Κάτσε να δούμε. Α. Κάτι παιδάκια είναι τώρα εκεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κάποιος λόγος θα υπάρχει και για αυτά. Παιδάκια, τι παιδάκια. Αυτός αριστερά με τα μουσια είναι. Βάλε να ακούσετε. Βάλε, ξέρω εγώ, ναι. Βάλε να ακούσουμε τι λέει. Μιλάτε σε μια διάλεκτο κελτική, τα βρετονικά. Α, είναι το βρετονικά, ναι. Από την περιοχή της Βρετάνης, δηλαδή. Και έτσι η φετινή Eurovision είναι η πρώτη που δεν έχει γαλλόφωνο τραγούδι. Ναι, ναι. Το γαλλικό είναι στα, ναι. Στα βρετονικά. Όχι, το ως μια. Ναι, είναι η γαλλική συμμετοχή. Τι. Λοιπόν, μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα, πάμε να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και να επιστρέψουμε για να κάνουμε τη δουλειά μας και μετά τελετής παράδοσης παραλαβής στους επόμενους. Λοιπόν, εδώ μας είναι 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακολουθούν ο Ηρακλής Αντίπος και ο Διονύσης. Ναι. Σειρά σε λίγο όμως, γιατί αυτή τη στιγμή έχει έρθει η ώρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Στέφανε, πάμε, συνδέσου και πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Έχει πέσει στα στοιχήματα. Τι έχουμε? Σήμερα έπεσε. Ελβετία. Σχολιάσαμε ωστόσο την πολύ θερμή υποδοχή που είχε το τραγούδι. Κουβά, πήγαμε και δύο. Κουβά. Αν άρχισαμε καλά. Το βλέπαμε. Ναι. Καθόλου καλά για την Αγγλία. Αυτή είναι έκπληξη. Εμάς θα μας πεις αν είναι έκπληξη. Πλάκα κάνεις. Η Αρμενία ήταν σίγουρη. Ναι. Αρμενία του κύριου Κώστα. Ο κύριος Κώστας την πέτυχε, ναι. Μέση και κάτω περίπου ήταν στα προγνωστικά, έτσι. Ναι. Όχι, έχετε κάποιο στο 5, κάποιο 5 με 6. Ναι, 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 ναι. Για να δούμε. Τυχαία η σειρά της ανακοίνωσης. Iceland. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη... Αλήθεια τώρα. Η Ισλανδία δεν ήταν ποτέ όλο αυτό το διάστημα μέσα στη δεκάδα. Ωραία. Ελβετία-Ισλανδία τεράστιες εκπλήξεις. Που σημαίνει ότι δύο φαβορί. Που σημαίνει ότι πάμε κατά διαόλου, αυτό σημαίνει. Ναι. Πάει κατά διαόλου όλη η φάση. Αυτό σημαίνει. Eurovision πάει κατά διαόλου. Ναι, ναι, ναι. Σημαίνει όλο ότι πάντως ότι δύο φαβορί μπορεί και να. Θα μείνουν έξω. Πάμε να δούμε. Lithuania!
Πετύχαμε και μία. Δύο παιδιά. Η Λιθουανία το έχασε, το ξαναβρήκε τελικά το εισιτήριο. Κρατάει και την Ουκρανική σημαία, έτσι. Ξενέρωμα αυτό. Ήταν η πρώτη που πέτυχε εσά, ε. 6 φακελάκια, ψηφιακά βεβαίως, ακόμα. Πορτογαλία. Τι. Πορτογαλία την περιμέναμε. Αυτός είναι ο κύριος Κώστας. Αυτός είναι ο κύριος Κώστας. Η Πορτογαλία είναι η πρώτη που ήταν, ας πούμε, σίγουρη. Και από α, ήταν και σίγουρη. Ωραία, κοίτα κάτι πράγματα. Φαβορή του ημιτελικού, Ελλάδα, Ουκρανία, Ολλανδία και Νορβηγία, δεν έχουμε ακούσει ούτε ένα. Finalist number 6. There you go. Advancing to the final is... Norway! Να, το ακούσαμε το πρώτο, είναι η Νορβηγία. Ναι, ο κύριος Γιάννης. Ναι, ο κύριος Γιάννης. Είμαστε. Ναι. Έχω αρχίσει λίγο και αγχώνομαι για την ελληνική συμμετοχή με αυτά, ναι, και με αυτά. Ναι. Εδώ βλέπετε τις Δανέζες. Ναι. Εδώ τους δικούς μας. Α, εντάξει, ξεχωριστήκαμε. Ωραία. Πέρασε η Ελλάδα. Κάτσε μισό λεπτό να ανοίξω λίγο το air condition, δεν μπορώ. Ναι. Είχε λίγη αγωνία τελικά με τα αρχικά αποτελέσματα. Δηλαδή στην αγωνία θα έχει αυτό, θα δώσω το 9. Θα περιμένουν οι άλλοι. Λες έχει γούστο να γίνει καμιά ζημιά. Έχω την αίσθηση ότι ένα από τα δύο ethnic τραγούδια θα κινδυνεύσουν. Το Αλβανία-Μολδαβία δηλαδή. Η Μολδαβία θα περάσει. Ουκρανία. Η Ουκρανία φυσικά και θα περνούσε. Δημιουργημένο γράμμα. Λοιπόν. Ναι, και εδώ τώρα. Και η Ουκρανία βέβαια είναι έθνικ, απλώς είναι. Φολκ, ναι, παραδοσιακό, είναι παραδοσιακό, δεν είναι ακριβώς έθνικ. Και στην τετράτα των πολύ μεγάλων. Έχουμε τώρα, θα λοιπόν, μείνει. Είναι εκτός η Ολλανδία, η Αλβανία. Κοίταξε, από αυτές τις εναπομείνασες. Βουλγαρία, Μολδαβία, Κροατία, δεν έχουμε ακούσει. Ναι. Τεράστια απουσία και πάντως για το μεγάλο τελικό. Μόνο η Ολλανδία είναι ένα τραγούδι που έχει ενδιαφέρον. Η Αλβανία και η Μολδαβία ήταν πάντοτε στη δεκάδα. Πάντοτε. Ναι, ναι, αυτό θα είναι μεγάλη, μεγάλη έκπληξη. Έχει μπει και η Λετωνία που δεν τη βλέπω τώρα. Και η Αυστρία έχει μπει. Και έχουμε μία σειρά από υποτονικά τραγούδια. Να το. Πέρασε η Μολδαβία. Πέρασε η Μολδαβία. Είναι το δεύτερο dance σε αυτήν την εννιάδα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Όλα τα άλλα. Α, εντάξει, και το λοιπόν, για να δούμε και ποιο θα είναι το δέκατο. Η Ολλανδία που είχε πολλές πιθανότητες και η Αλβανία που είχε πολλές πιθανότητες και πολύ χειροκρότημα. Θα κονταροχτυπηθούν. Ακριβώς. Τι θέλεις από τα δύο. Την Αλβανία θέλω πιο πολύ. Ωραία, και εγώ την Ολλανδία. Οπότε. Εντάξει, ένα-ένα είμαστε. Στους δύο, τρίτος θα κερδίσει. Θα ήθελα και την Αλβανία, αλλά τώρα που είναι τελευταία θέση, λέμε. Ναι. Πέρασε η Ολλανδία, πέρασε η Ολλανδία. Είναι πολύ ωραία. Ωραία. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, όξο η Αλβανία, από αυτά που είχαμε πει, όξο η Βουλγαρία, όξο η Κροατία. Ναι, λοιπόν, αυτά. Εντάξει. Κατά βάση. Εντάξει. Και από τα κοινά, έχουμε 6. Ναι. Εντάξει. Από τα κοινά έχουμε 6. Είμαστε λοιπόν, οκ. Okay. Εντάξει, αυτή είναι η δεκάδα. Ναι. Αυτή είναι η δεκάδα, παιδιά. Εντάξει, στενοχωρηθήκαμε, τελείωσε τώρα. Στενοχωρηθήκαμε το τι, στενοχωρηθήκαμε. Τελείωσε τώρα, εντάξει, οκ, okay, ήμασταν λίγο υποτονικά. Διατηρούμε το ηθικό μας, ελπίζοντας ότι την Πέμπτη τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα. Δεν ξέρω τι να πω. Εντάξει, θα το δούμε, ξέρεις, κάθε παιχνίδι χωριστά, θα το δούμε. Ναι. Θα κατεβούμε πιο επιθετικό σύστημα. Θα έχει ετοιμάσει ο Στέφανος πιο πολλά τραγούδια. Της Eurovision, άμα δούμε τα σκούρα να πετάμε τίποτα. Αυτό γιατί τελείως δεν θα κάνουμε δουλειά. Τίποτα κοντσίτες και τίποτα παπαρίζουν. Ναι, δεν γίνεται κάτι άλλο γιατί με αυτή την κατάσταση δεν είναι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε, σας αφήνουμε. Ηρακλής Αντίπας, Διονύσης Δεσύλλας έρχονται και εμείς τα λέμε αύριο. Εντάξει, λίγο γιατί έχει μάτς αύριο. Ναι. Πέμπτη ξανά με Eurovision.